Επιστρέψαμε λοιπόν και καλώς με πολιτισμό. Καλώς ορίζουμε την Εύα Κουσιοπούλου. Πολιτιστική χρονιά, ατζέντα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, με πλούσια υγεία, σε πολιτισμό, αγάπη. Παιδεία. Ε? Ναι. Με πολλές εκδηλώσεις και... ανοιχτές για τον κόσμο. Πολλές εκδηλώσεις ανοιχτές για τον κόσμο και μόνο καλές ειδήσεις, παιδιά. Ναι, μόνο, καλές ειδήσεις, αλλά που, έτσι, ούτε έτσι. Έτσι, μια, χρόνος, μια καλύτερη χρονιά. Ναι, για όλους. Για όλους. Δεν ξέρω, ήσουν εδώ την παραμονή με τα πυροτεχνήματα. Το show ωραίο ήταν, δεν λέω, αλλά έγινε κάτι, ακούστηκε για τη συναυλία κάτω στην πλατεία Αριστοτέλης, ότι ανέβαινε όποιος ήθελε, δεν υπήρχε πρόγραμμα. Όλα τα πήραν τα πιάτσια. Δεν υπήρχε παρουσίαση επίσημη, δεν ήταν κάποιο που αναμέτρησε, δεν έγινε η αναμέτρηση τη έλευση του νέου χρόνου. Είχαν κάποια προβλήματα. Ήταν λίγο ελεύθερος η ελεύθερη εκδήλωση, μάλλον. ήταν ανοιχτή. Ανοιχτή στο κοινό, ήταν ανοιχτή στο με τη συμμετοχή του κοινού. Αυτό άκουσα. Πάντως, δεν ήμουν εκεί. Ήταν εκεί, το είδαμε στα πλάνα, χόρεψε, ναι. Στη συγκροτήματα. Ανοιχτή σε νέα ήθη, για να καταλάβω. Ήταν, και νέες συνήθειες. Μάλιστα. Κάτι ξέφυγε στην πορεία. Τα ήταν πολύ ωραία πάντως. Τα είδες, ναι. Και εσύ τα είδες, προλαβές. Ήταν για αρκετά λεπτά, κράτησαν πάνω από 8,5 λεπτά. Τα άκουσα πάντως. Αυτό θα έλεγα, τα άκουσα. Είχα μια αγωνία, εγώ, μην ξυπνήσει κάποιος στο σπίτι. Αλλά α, ναι, ήταν, ο μικρός σου, βέβαια. Ήταν πολύ όμορφα και μακάρι του χρόνου να είναι ακόμη καλύτερα για όλους. Ωραία, και μάλιστα ξέρετε τι έμαθα, τι άκουσα, να το πω. Όλα τα άκουσα. Yes. Ξεφεύγει τίποτα. Άκουσα ότι λίγα μέτρα πιο πέρα από το σπίτι μου, ελάχιστα μέτρα όμως, ελάχιστα. Αυτό το σπίτι σου επίκεντρο πια. Αυτό επίκεντρο. Ότι συγκεντρώθηκαν φοιτητές από προγράμματα Εράσμου στη Θεσσαλονίκη και επέλεξαν για πρώτη φορά τα κάστρα, τον πύργο του Τριγωνίου, να ανταλλάξουν εκεί την αλλαγή του χρόνου, να κάνουν πρωτοχρονιά εκεί παραμονή, με σαμπάνιες και όλα αυτά για να δουν τα πυροτεχνήματα. Το ρεπορτάζ που είναι. Συγκεκριμένοι φοιτητές δηλαδή. Κανένα δεν είναι ενημέρωσε. Στην παραλία είχε κόσμο κάτω, είδαμε. Στο εξωτερικό είναι πολύ συνηθισμένο, το ξέρετε. Ναι. Ότι το κάνουν αυτό, να βγαίνουν έξω με τις σαμπάνιες και τα ποτηράκια στο όρθιο, στο κρύο, ακόμα και στην Πράγα. Πήγαινα εκεί να κάνω πρωτοχρονιά, κατάλαβες. Δεν θα καθόμουν σαν σπίτι στο μπαλκόνι. Κατάλαβες. Στην Αγία Σοφία. Γι' αυτό στεναχωρέθηκε. Το έχεις κάνει, ωραία. Ναι, πριν από το 12 είχαμε παγώσει. Την άλλη μέρα ήμασταν άρρωστοι. Ναι, αλλά είναι ωραία να είσαι με πολύ κόσμο την αλλαγή του χρόνου, νομίζω. Ωραία, τι άλλο έχουμε λοιπόν τώρα. Δεν το περίμενα, έχει πάρα πολλές ειδήσεις. Ναι. Αυτό σας έλεγα και όσο βλέπαμε το βίντεο. Είναι ακόμα αρκετά εορταστικό το κλίμα. Έχει και κάποιες ειδήσεις που διάλεξα έτσι για φιλανθρωπικό σκοπό. Ωραία, για πες μας. Μία πρεμιέρα σήμερα στο θέατρο Αυλαία, το οποίο τιμά τη μνήμη του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Έφυγε από τη ζωή ο σκιαθήτης συγγραφέας στις 3 Ιανουαρίου του 1891. Φιλοξενεί λοιπόν το θέατρο Αυλαία την παράσταση Ο Αμερικάνος. Είχαμε είχε την τύχη και τη χαρά να φιλοξενούμε και τον ηθοποιό. Ναι, τον πρωταγωνιστή. Τον Θανάση Σαράντο. Καθηλωτική η ερμηνεία του. Όλοι γράφουν και λένε τα καλύτερα γι' αυτόν. Μια ιδιαίτερη θεατρική μεταφορά. Από απόψε μέχρι και την Κυριακή 8 Ιανουαρίου στο θέατρο Αυλαία. Παράσταση... Ένας ηθοποιός και ένας μουσικός. Η παράσταση παίζει για 7η χρονιά. Ναι, απλά δεν την έχουμε δει στη Θεσσαλονίκη όπως φαίνεται. Ναι, απλά δεν την έχουμε δει στη Θεσσαλονίκη. Σας έχει πει την υπόθεση, αλλά να τη θυμίσω και για όσους μας βλέπουν τώρα στους δέκτες τους. Ο Τζον Στόθισον, ένας Έλληνας μετανάστης, ο οποίος ύστερα από 25 χρόνια επιστρέφει στο νησί. Δεν τον αναγνωρίζει κανείς. Μόνη του ελπίδα να ξαναβρει την αγαπημένη του, την οποία είχε αφήσει πίσω φεύγοντας στην ξενιτιά. Και αξίζει να αναφέρω τη συνδρομή της μουσικής και των ήχων. Ο συνθέτης Λάμπρος Πηγούνης υπογράφει τη μουσική και ερμηνεύεται ζωντανά επί σκηνής από τον μουσικό Γιώργο Τζαφέτα. Δίνει ιδιαίτερο στίγμα και η μουσική σε αυτήν την παράσταση. Να σας πάω και στο Black Box, η παράσταση «Μια μέρα και 1,5 χρόνος», εμπνευσμένη από την ιστορία εκείνος και εκείνη του Ταϊβανού εικονογράφου και συγγραφέα Τζίμι Λιάου. Η πρωτότυπη δουλειά του Έλιον Μόρις και της Ζωής Κατσιλέρου έκανε πρεμιέρα στη Σκωτία τον περασμένο Σεπτέμβριο. Έχετε στο Black Box για τρεις μόνο παραστάσεις. Έτσι είναι καινούργια παραγωγή αυτών των την ημερών. Την Τετάρτη κάνει πρεμιέρα στις 9 και συνδυάζει μινιμαλιστικές χορογραφίες, μουσική, ηχοτοπία, περιγραφικό και ποιητικό λόγο στα ελληνικά και στα αγγλικά. Ένας άντρας και μια γυναίκα σε δύο διπλανά διαμερίσματα σε μια πόλη. Βουτυγμένοι στη ρουτίνα τους, βιώνουν τη μοναξιά. Φαντάζομαι ότι θα έχει να κάνει και με οθόνες, τάμπλετ, social media μπροστά τους. Αυτό που κάνουν όλοι. Υποθέτω. Βουτυγμένη στη μοναξιά και στη ρουτίνα της καθημερινότητας. Διαμερίσματα. Η νέα χρονιά... Αυτό που ζούμε οι περισσότεροι άνθρωποι στο σύγχρονο κόσμο. Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν εσείς το νιώσατε. Εσύ έκανες λίγο αποχή αυτές τις ημέρες, Εύα. Νιώθω, ναι, έκανα αποχή γιατί είχα και το υπόλοιπο αδείας, γι' αυτό και δεν ήμασταν μαζί και τις προηγούμενες μέρες. Και ήταν... Λυτρωτικό. Για μένα ήταν λυτρωτικό.
Ξεκουράστηκα μάλλον και πνευματικά και θα σας έλεγα ότι εμείς έχουμε το θετικό και γι' αυτό νιώθω και κάποιο είδους ευγνωμοσύνη τελικά να συναναστρεφόμαστε με κόσμο και είναι μέρος και της δουλειάς μας αυτό. Και δεν μιλώ μέσα από οθόνες, μιλώ και στην πραγματικότητα. Ναι, για να κάνεις ένα ρεπορτάζ πρέπει να συνομιλήσεις με κόσμο, να έχεις τη διάθεση να επικοινωνήσεις πρώτα απ' όλα. Ακριβώς. Είναι μια δουλειά επικοινωνιακή γενικά η δημοσιογραφική και νομίζω ότι δεν έχω παράπονο. Δηλαδή νιώθω ότι δύσκολα θα φανταζόμουν τον εαυτό μου μοναχικό. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να τα φέρει η ζωή. Ναι. Γι' αυτό όμως πολλοί θεωρούν και αυτό που έλεγε πριν που συζητούσαμε με τον Σύφη τον Κουράκη, ότι η τεχνολογία είναι πολύπλοκη και απλή ως το διαδίκτυο, μάλλον ως τρόπος επικοινωνίας. Γιατί είναι πολύ απλό να κάνεις μια βιντεοκλήση και να δεις ένα αγαπημένο πρόσωπο που ζει, ας πούμε, στον Καναδά αυτή τη στιγμή. Αλλά από την άλλη, έτσι χάνεις και την ουσιαστική επαφή πολλές φορές με τα ηλεκτρομηνά μηνύματα και όλα αυτά. Ναι. Και ευχαριστήθηκα, δεν ξέρω αν το κάνατε κι εσείς, ευχαριστήθηκα για την οικογένειά μου, έτσι, που το ξεχνάμε να το αναφέρουμε αυτό μερικές φορές. Αυτό που κάποτε ήταν το αυτονόητο και το απλό, τώρα έχει γίνει το ζητούμενο. Η νέα χρονιά για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη, την Παράλλαξη και το Παρθενόν Film Festival, ένα νεοσύστατο φεστιβάλ, ξεκινά με ένα ανατρεπτικό event, θα το γνωρίζετε υποθέτω από τα social media και πάλι, γιατί έγινε αρκετή διαφήμιση, με μια αφίσα που τη βλέπουμε αρκούντος κινηματογραφική και ατμοσφαιρική, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το προξενείο της Αμερικής και το Μακεδονία Παλάς, μια νύχτα έκπληξη την Τετάρτη μετά τις 8.30 με προσκλήσεις που δίνονται μέσα από τα Film Festival, το site του Φεστιβάλ Κινηματογράφου και της Παράλλαξη. Αποκλειστικά μαύρα ρούχα για να μπούμε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς, το οποίο κλείνει αύριο και θα παραμείνει μέχρι τον Απρίλιο κλειστό. Ναι, λόγω της ανακαίνησης. Προσπάθησα πραγματικά να μάθω τι μας επιφυλάσσουν, αλλά δεν μας λέει κανείς. Είδα κάποιες μακέτες. Ναι, για το ξενοδοχείο, ναι, αλλά για το τι θα γίνει και έχουν σκεφτεί να κάνουν αυτό το event, δεν για λέει το κανένας event, εννοείς, σε τίποτα. Με το... Ναι, καλύτερα, ναι. Καλύτερα να έχει και ένα ενδιαφέρον. Πάντως, οι 200 θα είναι πολύ minimal και πολύ προχωρημένοι. Και νομίζω ότι θα το χρειαζόταν. Είναι, σε πανελλαδικό κιόλας επίπεδο το ξενοδοχείο θα αυτό. Κάνει τη διαφορά. Ευχάριστο αυτό. Ναι. Ο κύκλος συναυλιών δωματίου Κυριακάτικα πρωινά της Κρατικής Ορχήστρας της Θεσσαλονίκης γίνεται το νέο χρόνο μια αφορμή προσφοράς από την ΚΟΘ και τους μουσικούς της. Αυτή τη φορά τα έσοδα της συναυλίας της Κυριακής 8 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι θα διατεθούν στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Το Trio 4, τρεις ιδιαιτέρως ταλαντούχοι μουσικοί, παρουσιάζουν υπέροχα έργα των Σούμπερτ και Μπραμς. Και είπαμε για την Αντικαρκινική Εταιρεία. Το Θέατρο Σοφούλη, σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Κρήτονα Ζαχαριάδη, παρουσιάζουν την κωμωδία καταστάσεων «Πώς από εδώ, αλλά και γιατί όχι». Νεολαία αυτή τη φορά, νέοι ηθοποιοί της πόλης. Τους παρουσιάσαμε, ναι, πραγματικά έχουν έτσι πολύ κέφι και ενέργεια. Και φαίνεται ότι θα προκαλέσουν, έτσι γράφουν τουλάχιστον, πολύ γέλιο σε αυτό το θέατρο. Θέατρο μέσα στο θέατρο, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 στο Θέατρο Σοφούλη. Έρχεται η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Θεσσαλονίκη στο Fix Factory of Sound σε ένα πρόγραμμα με τίτλο «Χωρίς εξηγήσεις». Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η φωτογραφία, δεν έχω να πω περισσότερα, ωραία, δεν την έχω ακούσει ζωντανά. Από το Σάββατο 7 Ιανουαρίου, για 4 Σάββατα του Ιανουαρίου. Μια πρόταση για τους μικρούς φίλους, κλείνοντας, και τους γονείς τους, το δοκιμάσαμε, στην Μονή Λαζαριστών. Θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή που μας έρχεται, μετά τα φώτα. Τσιρκοθέαμα στη τέντα των Δρομοκόσμικας. Και πολλοί νέοι ηθοποιοί, όπως και η ομάδα που είδαμε, ο Μικρός Βοράς, με πολύ έτσι ιδιαίτερες προτάσεις για τα παιδιά. Και έχει πολλά να κάνει. Έχει το τσίρκο που στήθηκε ναι, λόγω των έφερα ερωτών, το φυλάδιο. Δεν. Μπράβο, καλά, Κατζιά, να το δούμε και λίγο. Γιατί είπαμε να στηρίζουμε τις εκδηλώσεις και στη δυτική πλευρά της πόλης. Ήταν από τις πρώτες παρουσιάσεις που κάναμε. Και μέχρι τις 8 την Κυριακή έχει και το απόγευμα και το πρωί παραστάσεις. Ενώ την Τετάρτη ένα από τα μουσικά οχήματα του Φώτη Σιώτα, η Sancho 003, θα παίξουν μια συναυλία με αρκετά πειραματικούς ήχους για μεγάλους. Να μην το πω, μπορώ. Και με πολύ προστά εισιτήρια έχουν όλες αυτές τις εκδηλώσεις και χαμηλές εκδηλώσεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη σε και ελεύθερη, μόνο ναι. Στην τέντα Έλσα είναι 5 ευρώ. Ναι. Μάλιστα. Και να κλείσουμε λέγοντας μια άλλη είδηση, γιατί το δώρο δορίζεται και η αγάπη χαρίζεται. Μια ακόμα είδηση για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το χάρι, το δώρο δορίζεται. Ναι, και η αγάπη χαρίζεται. Και εμένα μου άρεσε σαν μότο. Το Ηλιτόμηνον
που έχω χρηστεί εθελόντρια, το ελληνικό μέλος του δικτύου για τη φροντίδα των νεογνών. Ξεκίνησε μια προσπάθεια που την είχατε παρουσιάσει πολύ αναλυτικά. Την κυρία Αντιλέλα Βαβουράκη, την έχουμε αναφέρει για τη συνεργασία αυτή με για την αγορά Παστεριωτή. Θα γίνει λοιπόν την Πέμπτη η παράσταση. Έχουμε ήδη αναδείξει αυτό. Όχι, τώρα κάνουμε συνεργασία. Όχι, ναι, θέλω να πω ότι το συγκεκριμένο θέμα ούτω ή άλλω εμεί το έχουμε αναδείξει. Ναι, το έχετε κάνει αυτό. Την 5η 5 Ιανουαρίου στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης με 5 ευρώ. Η παράσταση είναι για τα χρήματα για τον Παστεριωτή. Εύα, σε ευχαριστούμε πολύ.